Ο Καραμίχος δεν είχε πει σε μια συνέντευξη ότι δεν είχα να φάω τον πρώτο καιρό στην Αμερική. Εκεί όμως είναι ακόμα, που σημαίνει ναι, μια χαρά έχει τακτοποιηθεί. Έχει πάει μια χαρά και διδάσκει και σε μια σχολή στην Καλιφόρνια. Πάντως ότι φύγανε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Να δοκιμάσουν, μπορεί κάτι να πέτυχαν, μπορεί μετά να μην μπορούσαν να μείνουν παραπάνω. Να συντηρηθούν, φυσικά, φυσικά. Είναι αυτοί που σε γυρνάνε πίσω. Μπορεί να μην σε πηγαίνει και ένας τόπος. Ναι, δηλαδή ναι, να βρεις και δουλειά και να φύγεις. Δεν ξέρω. Να σου λείπει και η οικογένειά σου κλπ. Αλλά είναι πολύ. Ποιος ήταν ο τελευταίος που έβλεπα τώρα? Ποιος, ο Βασιλόπουλος? Και ο Βασιλόπουλος κάτι έχει κάνει, έχει εκεί, βρει κάποιους ρόλους. Και ο Άνθιμος εκεί. Και να δεις και ο Τζόρτζογλου. Πόσες φορές πήγε ο Τζόρτζογλου στην Αμερική. Και εκείνος έφυγε και μεγάλος. Και ακόμα είναι με το γιο. Και είναι και το διάβαζε ότι είναι με το γιο και μάλιστα έχουμε κάνει και μια συνέντευξη με τον Στράτο. Βεβαίως. Ο Στράτος ο οποίος πραγματικά μου έκανε εντύπωση πώς σκέφτηκε μετά από τόσα χρόνια καριέρας εδώ στην Ελλάδα να πάει να ψαχτεί στην Αμερική. Γιατί πότε πρώτο πήγε, πριν 10 χρόνια? Πήγε καιρό, αλλά το παιδί ήταν η αφορμή, γιατί ο Αλκιβιάδης, ο γιος του, σπουδάζει εκεί τώρα. Εσύ λες για τώρα, ο ίδιος έχει πάει, έχει μείνει, έχει πάει, γυρίσει, έχει ξαναπάει. Δεν πάει και άσχημα όμως, γιατί τον αγαπάει και τόσο πολύ και η ομογένεια, που πηγαίνει ό,τι παραστάσεις κάνει, τι πηγαίνουν καλά. Εντάξει, τέλος πάντων και εκείνος και άλλοι έχουν πάει πάρα πολύ. Άμα θέλεις μπορούμε να δούμε για το Στράτο τον Τζόρτζογλου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που έχουν κατά καιρούς φύγει. Για το εξωτερικό, για τα ξένα. Ναι, να τους δούμε. Έφυγαν και πρόκοψαν, έλεγε ένα δημοσιογραφικό κλισέ που στην Ελλάδα της κρίσης, της φτώχειας και των μνημονίων βρίσκει πλήρη εφαρμογή τα τελευταία χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι μετανάστευσαν στο εξωτερικό, ανάμεσά τους και άνθρωποι από το χώρο του θεάματος που αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος Καραμίχος ζει από το 2012 στο Λος Άντζελες, όπου αρχικά πήγε με υποτροφία ως μεταπτυχιακός φοιτητής στη σχολή της Στέλλα Άντλερ και αργότερα ξεκίνησε να διδάσκει εκεί αρχαίο δράμα. Ο Καραμίχος ζει στην Αμερική μαζί με τον μικρό γιο του και έπαιξε πρόσφατα πέρα από το βρετανικό σύριαλ The Darrells και στην ταινία Ben Hur του Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Σοκράτης Αλαφούζος ανακοίνωσε μέσω Facebook την επανακίνηση στη ζωή και την καριέρα του. Θα μετακόμιζε στο Λος Άντζελες, όπου κέρδισε έναν ρόλο στο cast της επιτυχημένης σειράς Criminal Minds Beyond Borders. Ο Αλαφούζος είχε σπουδάσει στην Αμερική και πήρε την απόφαση να μετακομίσει όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά για να πετύχει τους προσωπικούς του στόχους. Γύρισε από την Αμερική και έδειξε σε όλους ότι παραμένει εξαιρετική στο ρόλο της τηλεπαρουσιάστριας. Όμως η Αλέκα Καμιλά έχει πια επιστρέψει στην επιμακρών βάση της, στο Σακραμέντο, όπου και ζει με τα παιδιά της και το σύζυγό της, Πρέντρακ Στογιάκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε σε διοικητικό πόστο στους Kings, δίπλα στον κολλητό του Βλάντε Ντίβατς. Στην Αμερική μετακόμισε πριν λίγα χρόνια και ο ηθοποιός Μάνος Γαβράς, κάνοντας καταρχάς πράξη ένα παιδικό του όνειρο. Αυτό ήταν να κατέβει από το αεροπλάνο και να τον περιμένουν για τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο. Όσα χρόνια βρίσκεται εκεί, έχει παίξει αρκετούς μικρούς ρόλους στην τηλεόραση και το σινεμά, ανάμεσα σε άλλα στο The Backup Plan με την Jennifer Lopez και στο γνωστό σεριάλ Glee. Πού βρίσκεται άραγε αυτό το κορίτσι? Εύκολο. Γκουγκλάρεις το όνομά της και το πρώτο που βλέπεις είναι το εξής. Τρελαίνει κόσμο στην Ιταλία η Ρία Αντωνίου. Η εντυπωσιακή Καλονή που γνωρίσαμε στα 18 της στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Πελοπόννησος ζει και εργάζεται ως μοντέλο τα τελευταία χρόνια στη γειτονική χώρα. Πριν λίγο καιρό δε, έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στο πανί με την ταινία Non si ruba a casa dei ladri. Το ζευγάρι της Μουρμούρας, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και Πάνος Βλάχος, δοκιμάζουν την τύχη τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και δεν έχουν μιλήσει για την εμπειρία της πρώτης χρονιάς εκεί, ρεπορτάζ των περιοδικών τους θέλουν να ζουν στο Λος Άντζελες, να παίρνουν μέρος σε casting και σύντομα να τους δούμε με έναν μικρό έστω ρόλο σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Η γυμνάστρια Γιάννα Νταρίλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική από μετανάστες γονείς. Στην Ελλάδα ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση, στον Αντένα και το Σταρ. Εργάστηκε για λογαριασμό της ΕΡΤ πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και λίγα χρόνια μετά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου και εργάστηκε στο Channel 67 και στο ιντερνετικό New Greek TV. 7 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αμερική ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο οποίος δήλωσε πολύ πρόσφατα στο περιοδικό People. Έφυγα γεμάτος με πολύ εγώ. Έχω υπάρξει αλαζόνας και ίσως είμαι ακόμα ανάρκησος, αλλά έχω αλλάξει στη συμπεριφορά μου. Έχω πια περισσότερη υπομονή με τους άλλους. Με την απόρριψη μαθαίνεις να είσαι υπομονετικός. Ο Βασιλόπουλος έχει παίξει τα τελευταία χρόνια σε σειρία όπως το Banshee και το Blind Spot και ετοιμάζεται για ένα ακόμη με τον τίτλο The Last Ship.